Χαίρετε! Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020, είναι πρωί, είναι γύρω στις 10, για μένα είναι πρωί τη 10. Νομίζω έχετε καταλάβει λιγάκι τα ωράρια μου με τα οποία λειτουργώ. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και ξεκίνησα προλίγου για τους επικριτές της ασφαλούς οδήγησης. Έχω να πω ότι σταθεροποίησα την κάμερα, έβαλα το μικρόφωνο αυτό πρωτού ξεκινήσω το αυτοκίνητο. Οδήγησα και αρκετά, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το κλιματιστικό, να ζεσταθεί η μηχανή, να αρχίσει το κλιματιστικό, γιατί είμαι σβούρ. Μπορώ να περιμένω 3 λεπτά να ανοίξω το κλιματιστικό και μετά να μπω μέσα. Περιμένω κατευθείαν στο αυτοκίνητο. Και τώρα που σας ομιλώ, είμαι στον δρόμο που πάω προς τη Λευκωσία. Με είχε ζητήσει μια φίλη όταν οδηγώ να γυρίσω την κάμερα, αλλά δεν είναι ασφαλές, δεν μπορώ να το κάνω. Επειδή αυτό το νέο εργαλείο, το νέο εξάρτημα που έχω για να προσαρτώ την κάμερα, είναι πάνω στις θηρίδες του κλιματιστικού που πιάνει, οπότε πρέπει να την κρατάω στο χέρι για να σας δείξω μπροστά το δρόμο και δεν θα το κάνω γιατί είναι επικίνδυνο. Είπαμε ότι δεν δεχόμαστε καταπίεση, αλλά είμαστε υπέρ της ασφάλειας. Όσοι είδατε και το πρωινό live, το χθεσινό της Κυριακής 21 Ιουνίου 2020, είδατε ότι με την οδική ασφάλεια έχω κάτι. Το οποίο νομίζω καλό να έχουμε όλοι μας. Έχω έγνοια. Θέλω να είμαστε ασφαλείς όλοι. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο αυτό που πέρασε. Η Κυριακή ήταν έτσι μια ωραία μέρα αυτού του Σαββατοκύριακου. Σας έκανα χθες το πρωί το live. Μετά έκανα αυτό που θα δείτε σήμερα το απόγευμα. Ή που θα δείτε το απόγευμα της Δευτέρας, έτσι όπως θα ανεβάσω αυτό. Γιατί αυτά που γυρίζονται με την εξωτερική κάμερα θέλουν και montage, θέλουν και σύνδεση μεταξύ τους. Έχω σκοπό να σας βάλω διάφορα πράγματα από τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, χθες γύρισα και το βίντεο της Δευτέρας, την ανατομία μιας γυναίκας για όσους είναι στην συμμετοχή, όσους είναι στην λειτουργία συμμετοχή. Νομίζω είμαστε στο 25ο βίντεο, νομίζω μένουν ένα ή δύο βίντεο ακόμη για να τελειώσει εκείνο το βιβλίο και μετά θα αρχίσουμε να διαβάζουμε το «Και οι άντρες έχουν ψυχή» και να το σχολιάζουμε στη συμμετοχή. Λοιπόν, τα βιβλία, θυμίζω, αυτά τα δύο, υπενθυμίζω, υπάρχουν στην ιστοσελίδα μου, κάτω από την υποκεφαλίδα ηλεκτρονικές εκδόσεις, η οποία βρίσκεται κάτω από την κεφαλίδα εκδόσεις, και τα δύο βιβλία, και η «Ανατομία μιας γυναίκας» και το «Και οι άντρες έχουν ψυχή», βρίσκονται εκεί σε μορφή flipbook ηλεκτρονικού βιβλίου. Μπορείτε να διαβάσετε online από την ιστοσελίδα, είτε από το κινητό σας, είτε από το tablet σας, είτε από τον υπολογιστή σας. Όσοι βλέπετε αυτό το βίντεο και δεν έχετε πατήσει like στο βίντεο και σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι. Είναι δωρεάν. Και όσοι θέλετε να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που και ανεβάζω καινούριο βίντεο, πατήστε το καμπανάκι. Τα είπα σωστά, νομίζω. Και επίσης, όσον αφορά τη λειτουργία συμμετοχής στο Join, το οποίο μπορείτε να το δείτε εκεί που είναι το κανάλι μου, το subscribe, εγγραφή είναι δωρεάν. Το Join συμμετοχή είναι για όσους θέλουν να στηρίξουν το κανάλι, δίνοντας ένα μηνιαίο ποσό. Το πρώτο πακέτο είναι 4,99, δηλαδή 5 ευρώ το μήνα. Το δεύτερο πακέτο είναι 10 ευρώ το μήνα, 9,99. Και οι φίλοι που είναι στη συμμετοχή το κάνουν για να στηρίξουν το κανάλι, να δείξουν εμπράχτως την... Επειδή μπορούν κιόλας, γιατί έχει κόσμο που δεν μπορεί, είπαμε να μην νιώθουν άσχημα όσοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συμμετοχή. Και παίρνουν ως εξτρά αυτό το βίντεο που βγάζω κάθε Δευτέρα, που διαβάζω από το βιβλίο μου «Ανατομία μιας γυναίκας» και μετά θα διαβάσω από το βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή». Και άμα τελειώσουμε το «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο βιβλίο από την «Ανατομία μιας γυναίκας», μετά θα αρχίσουμε να διαβάζουμε άλλα ψυχοεκπαιδευτικά και ψυχοφέλιμα βιβλία. Λοιπόν, τα οποία θα σας λέω ποια είναι. Δηλαδή, έχω βάλει τα perks, έχω βάλει αυτά τα προνόμια στη συμμετοχή, γιατί έτσι ορίζει το YouTube ότι πρέπει να βάλεις κάποια προνόμια, αλλά δεν θέλω σε καμία περίπτωση άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να είναι στη συμμετοχή να στερούνται πράγματα. Θα σας λέω ποιο βιβλίο διαβάζω, μπορείτε να το πάρετε, το διαβάσετε. Λοιπόν, χθες έφτιαξα αυτά τα δύο βίντεο μετά από το live, μετά έφαγα και μετά κοιμήθηκα. Τον ύπνο του δικαίου. Της δικαίου. Τον ύπνο της δικαίου.
Ένα πολύ βαθύ ύπνο, ωραίο ύπνο, χαλαρό ύπνο και ξύπνησα κατά τις 8 νομίζω. Πρέπει να κοιμηθήκα 2-3 ώρες, γιατί με καταλάβατε πως ήμουν άϊπνη. Και ένα έτσι, μια πληροφορία για μένα, όταν είμαι άϊπνη, είμαι γκρινιάρα, ακριβώς όπως τα βρέφη. Και επίσης όταν πεινάω είμαι γκρινιάρα, ακριβώς όπως τα βρέφη, δεν έχω και μεγάλη διαφορά από τα βρέφη δηλαδή. Ήμουν γκρινιάρα, γι' αυτό και κλαιγόμουνα. Που είχα να με γυρέψω και που είχα να καθαρίσω τα Σαββατοκύριακο κτλ. Τώρα πρωτού φύγω από το σπίτι, ξυπνήσε Κυριακή, την πήρα αγκαλιά, τη φίλησα, της είπα συγγνώμη που την στενοχώρησα, που της έκανα ένα δώρο μεν και από την άλλη γκρίνιαζα, μου είπε σε καταλαβαίνω μαμά, αγαπηθήκαμε, μέχρι την επόμενη φορά, μάνα και κόρη, σκύλα και γάτα. Λοιπόν, και μετά το βράδυ έκανα κάτι καταπληκτικό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, είχα αγοράσει από την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, από την Πέμπτη, την προηγούμενη, είχα αγοράσει φυτά για να φυτέψω στον κήπο. Είχα πάρει και άλλες ντοματιές, αλλά ντοματίνια άγρια αυτή τη φορά, αγκουριές, πιπεριές, κολοκυθιές, λόλο ρόσο, δηλαδή αυτό το μαρούλι, το κόκκινο, το οποίο με αρέσει πάρα πολύ με αυτό στη σαλάτα, το μαρούλι το κλασικό και ένα άλλο μαρούλι το οποίο μοιάζει με το ρόλο ρόσο αλλά είναι άσπρο, ξέρω πώς το λένε αυτό. Iceberg δεν είναι πάντως. Κάτι είναι από αυτά τα μοντέρνα μαρούλια που έχουν αυτές οι μοντέρνες σαλάτες. Λοιπόν, και πήρα και βασιλικούς για να φυτέψω ανάμεσα στις ντοματιές. Έχω φυτέψει ήδη ανάμεσα στις παλιές ντοματιές και χθες έπρεπε να προετοιμάσω το έδαφος για να φυτέψω. Και τι έκανα. Αποφάσισα να μην ξεκινήσω με όλο εκείνο το σημείο στο οποίο ήταν το νάιλον και έφυγε το νάιλον, το έφυγα το νάιλον, ευτυχώς η μέση μου είναι στη θέση της, οι σπονδυλικές μου στήλες νομίζω λειτουργούν κανονικά, παρόλο που έκανε έτσι, όχι ακροβατικά, ήταν επίπονη εργασία και μου λέει και ο πατέρας μου, κόρη μου από τη δουλειά γραφείου που κάθεσαι στον υπολογιστή να πας στη τσάπα, πρέπει να κάνεις και μια προθέρμανση ή πρέπει να το κάνεις σταδιακά. Τέλος πάντων είμαστε καλά, την γλιτώσαμε αυτή τη φορά. Την επόμενη φορά θα κάνω πολύ πιο σταδιακά και ένα ωραίο πράγμα που σε διδάσκει ο κήπος είναι να έχεις υπομονή και να μπορείς να λες σήμερα θα φτάσω μέχρι εδώ, θα κάνω αυτό, θα κάνω και άλλα πράγματα, αυτό θα κάνω σήμερα, θα ξεχορτίσω αυτό το σημείο, πάω κάνω μπάνιο, τελειώνω, την άλλη μέρα κάτι άλλο. Και λόγω του ότι έχει πολύ ζέστη αλλά και λόγω του ότι ούτως ή άλλως εγώ δεν δικαιούμαι να βγω στον ήλιο και κατά λάθος έχω εκτεθεί στον ήλιο πρόσφατα, ίσως λόγω μέσω της οδήγησης, και άμα δείτε το πρόσωπό μου έχει κάτι ωραία χρώματα, κάτι κίτρινο, κάτι δεν ξέρω τι, δεν μας νοιάζει αυτό, δεν μας ενδιαφέρει αυτό η φάνησή μας, μας ενδιαφέρει η υγεία μας. Λοιπόν, βγαίνω βράδυ, οπότε χθες αποφάσισα ένα σημείο στον κήπο στο οποίο είχε φυτεμένα διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία τα έχω βγάλει γιατί μου προκαλούσαν αλλεργίες, να το προετοιμάσω εκείνο το σημείο για να φυτέψω. Χθες φύτεψα τις ντοματιές και τα μαρούλια. Τα υπόλοιπα τα έχω ποτίσει, τα έχω σε κάποιο σημείο σκιερό και θα τα φυτέψω τις επόμενες μέρες. Δηλαδή δεν έχω φυτέψει τα πιπέρια, τις πιπεριές, τις αγκουριές και τις κολοκυθιές. Αυτές δεν τις έχω φυτέψει ακόμα. Γιατί πρέπει να διαβάσω κιόλας και να μπω και στο YouTube να δω τι γίνεται. Γιατί χθες μπήκα. Μπήκα, είχε ένα πολύ ωραίο κανάλι το χτήμα του παππού. Αυτή η κυρία εκεί πέρα είναι expert. Που μου λέτε να κάνω εγώ βιντεάκι για τον κήπο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Πώς σας το είπα τώρα. Α, καλά. Νομίζω είναι το του παππού. Ποιο πράγμα είναι. Έχω κάνει εγγραφή σε αυτό. Ξέχασα. Είπα τον τίτλο του καραλιού, αλλά τον ξέχασα τώρα. Είναι κάτι με του παππού. Και είναι μια κυρία που έχει πάρα πολύ καλή άρθρωση και τα εξηγεί πάρα πολύ ξεκάθαρα. Έχει πάρα πολύ υπομονή αυτή η κοπέλα. Μιλάμε, κάνει τρομερό μοντάζ στα βίντεο της. Το χτήμα του παππού.
το χτήμα του παππού είναι το κανάλι, να κάνετε εγγραφή. Εγώ έκανα εγγραφή και έχω πατήσει και το καμπανάκι κάθε φορά που ανεβάζει η κυρία νέο βίντεο. Εγώ να το βλέπω. Είναι από αυτές τις κυρίες οι οποίες κάνουν πολύ ωραία δουλειά στο YouTube, αλλά δεν φαίνονται οι ίδιες, δεν φαίνονται. Φαίνονται τα χέρια τους, φαίνονται τα πόδια τους. Ξέρω εγώ, οι γαλότσες της κυρίας αυτής φαίνονταν σε κάποια φάση εκεί που έφτιαχναν τα παρτέρια της, αλλά όχι η ίδια. Είναι σεμνή, δεν έχει καμία σχέση το κανάλι της με το δικό μας, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Το χτήμα του παππού, λοιπόν. Κάντε εγγραφή στο χτήμα του παππού. Δεν ξέρω ποια είναι, τυχαία την βρήκα και μ' άρεσε. Λοιπόν, και spread the word. Όταν βρίσκουμε κάτι που μας αρέσει, μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε τα νέα και επωφελούνται και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, άρα για τις πιπεριές, τις αγκουριές και τις κολοκυθιές θα διαβάσω αύριο μάλλον, γιατί σήμερα θα κάνω ρεπό από τον κήπο και θα τις φυτέψω. Από ό,τι μου είπε η Ιουλιάνα που τις πήρα από το φυτώριο, πρέπει να τις βάλω σε μια άκρη που να έχει χώρο να πλωθούν. Οπότε έχω υπολογίσει και σε ποια άκρη θα τις βάλω. Θα διαβάσω όμως καλύτερα για τις ηθίκες προετοιμασίας του χώματος κτλ. Χθες που προετοίμαζα το σημείο που θα φύτευα όλα αυτά που φύτεψα, στην αρχή το σκάλισα με το μεγάλο του σκαλιστήρι. Σκαλίζοντάς το, γιατί ήθελα να φύγουν όλες, υπάρχουν χαλικάκια ακόμη, δηλαδή αυτά τα χαλικάκια είναι παντού, παντού! Έχουν καταλάβει όλο το χώρο στον κήπο. Λοιπόν, σκάλιζα να φύγουν τα χαλικάκια και κατάλαβα ότι είχε ρίζες μέσα. Είχε ρίζες, γιατί εκεί πέρα παλιότερα είχε φυτεμένα φυτά, τα οποία έχουν πάρα πολύ γερή ρίζα και έχω καταλάβει το δυόσμο. Έχει τρομερά γερή ρίζα, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις το δυόσμο από το χώμα. Έχει και πολύ δυόσμο εκεί, κάτι μέντες, κάτι τέτοια, τα οποία ένα με ενοχλούσε η μυρωδιά. Λοιπόν, ενώ το μεντανός δεν μυρίζει πολύ να με ενοχλήσει η μυρωδιά, η ωραιότητα της αλλεργίας μου. Πήρα το αντισταμινικό μου, το χάπι που είναι για την αλλεργία, και είπα, ασχολήθηκα με το σκαλιστήρι το μακρύ, ασχολήθηκα με τον γκασμά και μετά είπα, δεν γίνεται δουλειά, θα πονέσει η μέση μου. Οπότε τι έκανα, κάθισα κάτω στο χώμα. Εννοείται ότι φορούσα φόρμα μακριά, τα πόδια μας δεν τα αφήνουμε χτεθειμένα όταν είμαστε στον κήπο, γιατί μπορεί να μας τσιμπήσουν σφίκες. Κάποιες είχαν τσιμπήσει, δεν ξέρουμε ποιες. Μια δεν είχα τσιμπήσει. Ή μπορεί να μας δαγκώσει κανένα αρπετό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε και φοράω παλιά αθλητικά παπούτσια κάθε φορά που βγαίνω στον κήπο, ο κάλτσες, μία φόρμα του παντελονιού καλοκαιρινή αλλά μακριά και από πάνω μπλουζάκι, διάφορες από πάνω. Λοιπόν, είχα βάλει και στα μαλλιά μου μία μάσκα που είχε μέσα που ήταν no yellow και γι' αυτό και το λιλάχρωμα σήμερα θα φύγει, μην ανησυχείτε. Το έχουμε ξαναπάθει αυτό, γιατί το έβαλα για μισή ώρα και το άφησα τρεις ώρες. Λοιπόν, μην αντιγράφετε αυτά που κάνω με τα μαλλιά μου, μην αντιγράφετε, γιατί είμαι παράδειγμα προς αποφυγή, όχι αντιγραφή, προς μίμηση. Λοιπόν, και κάθισα κάτω. Όπως έχετε δει τον κήπο, μέσα στη μέση υπάρχει ένα μονοπάτι, δρομάκι, το οποίο είναι με πέτρες και μπετόν. Κάθισα λοιπόν εκεί πάνω στις πέτρες. Είναι ένα πέτρινο δρομάκι, ρε παιδί μου, που από την αυλόπορτα οδηγεί στη βεράντα, η οποία η βεράντα οδηγεί στην είσοδο του σπιτιού. Του αυτού καθ' αυτού σπιτιού. Είναι εσωτερική αυλή πάνω. Κάθισα κάτω και πήρα κάτι εργαλεία που είχα για τον κήπο, τα οποία παιδιά πρέπει να τα είχα αγοράσει από το IKEA πριν 10 χρόνια. Μικρά εργαλεία, κοντά. Σκαλιστήρι, κασμαδάκι και τέτοια. Και κάθισα κάτω και έτσι με υπομονή και επιμονή για 3 ώρες καθάριζα το χώμα από τις πέτρες, από τις ρίζες, τραβούσα ρίζες και πήγαινα από τη μια άκρη στην άλλη. Γι' αυτό σας λέω, ο δυός μας έχει πολύ γερή ρίζα και αν το βγάλεις θα ξαναβγεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναβγεί. Και ήταν τόσο απολαυστικό και σε κάποια φάση σκέφτηκα πώς είμαι. Είμαι σαν ένα παιδί το οποίο κάθεται και παίζει με την άμμο. Δεν έχουν στα νηπιαγωγεία κάποια δοχεία που είναι γεμάτα άμμο και μπαίνουν μέσα τα παιδιά και παίζουν. Είχαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί. Ή τα παιδιά πάνε στη θάλασσα, δεν παίζουν με την άμμο, με το χώμα. Φορούσα τα γάντια μου, εννοείται. Διαφορετικά δεν θα είχα αυτό το μανικιούρ. Σήμερα δεν φορούσα τα γάντια μου. Δεν θα διατηρεί το δηλαδή το μανικιούρ που μου φτιάχνει η Χριστίνα η Σταύρου στην Κλήρου, η αισθητικός που κάνω τα νύχια μου. Φορούσα αυτά τα γάντια τα ειδικά για κήπο, με νητρίλιο νομίζω μου είπατε ότι είναι. Και καθόμουν και έσκαβα, σκάλιζα, καθάριζα το χώμα, το αφράντενα, το μαλάκωνα
Είχα και μια σακούλα στην οποία έβαζα μέσα αυτά που ήταν για πέταμα, τις ρίζες τις ξερές, τις παλιές, αυτά που είναι άχρηστα υλικά για τον κήπο. Μια σακούλα σούπερ μάρκετ, μην φανταστείτε, ενώ μια κανονική πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ. Δεν έβγαλα πολύ υλικό γιατί είναι λεπτό δουλειά. Και ένιωσα πάρα πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Εννοείται ότι φορούσα ακουστικά. Χθες επέλεξα να ακούσω, έχω συνδρομή στο Spotify, μάλλον έχουμε οικογενειακή συνδρομή στο Spotify. Το Spotify είναι μια εφαρμογή στην οποία βρίσκεις ό,τι μουσική θες, όλα τα τραγούδια. Τα βρίσκεις σε MP3, δηλαδή σε ηχητικό. Είναι μια δίκαιη εφαρμογή γιατί πληρώνεις μια συνδρομή, νομίζω είναι 10, 11, 12 ευρώ, δεν ξέρω πόσα είναι γιατί... τα πληρώνουμε από την κάρτα του Λάζαρου. Μου λέει συνήθως ο Λάζαρος στείλε μου για το Spotify, εγώ του στείλω 20 ευρώ, είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 10, 11, 12, δεν ξέρω πόσα είναι. Λοιπόν, γιατί ο Λάζαρος είχε μπει στη διαδικασία να το φτιάξει αυτό και μου είπε τι είναι και του είπα εντάξει, θέλω να έχουμε γιατί ακούς μουσική χωρίς διαφημίσεις και παίρνουν ποσοστά και οι καλλιτέχνες που έχουν τα τραγούδια τους εκεί. Και υπάρχουν όλα τα τραγούδια. Όλα. Τα ελληνικά, όλα. Σκεφτείτε τα αμερικάνικα και τα αγγλέζικα και τα διεθνή τραγούδια. Μην γίνεται χαμός. Είναι κάτι σαν το YouTube, αλλά είναι application πάνω στο κινητό, είναι και εφαρμογή ιδίως στον υπολογιστή, έχει και ιστοσελίδα. Μπορεί κάποιος να φτιάξει και ένα λογαριασμό χωρίς να πληρώνει, αλλά εκεί θα έχει διαφημίσεις μεταξύ των τραγουδιών. Εμείς το είχαμε φτιάξει στην αρχή έτσι χωρίς να πληρώνουμε, μετά μας ενοχλούσαν οι διαφημίσεις και κάναμε μια οικογενειακή συνδρομή που νομίζω μας δίνει 6 συνδρομητές, οι 3 είμαστε εμείς και οι άλλοι 3 το έχω δώσει σε φίλους τους τα παιδιά. Έχουν δώσει το, γιατί λέει αφού είναι 6, γιατί να μην δώσουμε και σε κάποιο φίλο μας να ακούει. Όπως και με το Netflix μας που βλέπει όλη η οικογένεια. Μου δώσει και στη μάνα μου το Netflix μας, στον αδερφό μου κλπ. Μοιραζόμαστε, είμαστε μια οικογένεια μοιραστική, μοιραζόμαστε πράγματα. Λοιπόν, και έβαλα στο Spotify ένα live, δηλαδή ένα δίσκο live της Νατάσας Θεοδωρίδου, δεν μπήκα να διαβάσω πληροφορίες ποτέ ήταν και είχε αρκετά ανεβαστική μουσική. Δεν μου αρέσουν όλα τα τραγούδια της Νατάσας, δεν μου αρέσουν όλα τα λαϊκά τραγούδια, αλλά κάποια τραγούδια είναι ιδιαίτερα ανεβαστικά. Είχα βάλει προηγουμένως πρώτο ψάλτη, μου αρέσει και πρώτο ψάλτη, είχα βάλει και τον αγαπημένο μου, κάτι θα θυμηθώ και το όνομά του τώρα, πώς το λένε, αυτό που λέει... Καλά, τώρα ξέχασα το όνομα του τραγουδιστή που μου αρέσει. Μαραβέγια. Τον Κωστίτο Μαραβέγια είχα βάλει. Αλλά επειδή δεν είχα επιλέξει καλά το playlist, είχε και τραγούδια που δεν μου άρεσαν. Γιατί αυτή την περίοδο ειδικά δεν θέλω με τίποτα να ακούω καψουροτράγουδα. Δεν θέλω με τίποτα να ακούω τραγούδια τα οποία δίνουν το ψευδές μήνυμα ότι η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται μόνο στον έρωτα. Και το ψευδές μήνυμα ότι αν δεν είσαι ερωτευμένος, αν σε έχουν χωρίσει, αν σε έχουν παρατήσει. Είσαι δυστυχής και θες αμέτη μου χαμέτη να γυρίσει πίσω. Όχι, δεν θέλω τέτοια τραγούδια. Λοιπόν, είχε κάτι λαϊκά και εκεί η Νατάσα και κάτι άλλα κλασικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. Πατάω και το skip από τα ακουστικά όταν δεν μου αρέσει ένα τραγούδι και πάω στο επόμενο. Καλή ιδέα είναι να φτιάξω και άλλα playlist, αλλά θέλει ώρα γιατί πρέπει να τα ακούσεις, να δεις πώς νιώθεις τώρα που τα ακούς και να επιλέξεις ποιο από αυτά θα βάλεις. Ποια από τα τραγούδια που έχεις ακούσει θα βάλεις στο playlist σου. Λοιπόν, άκουγα μουσική, ήταν από τις 8.30 Κυριακή μέχρι τις 12, ήταν περίπου 3.30 ώρες. Ήταν μια μεγάλη απόλευση όταν καθόμουν χάμος στο χώμα, στις πέτρες, αλλά είχα και χώματα, είχα παντού χώματα πάνω μου. Έπαιζα όπως το παιδί. Ένιωσα μια τρομερή απελευθέρωση, ένιωσα ότι ήταν εξαιρετικά δημιουργικό και αναζωογονητικό αυτό που έκανα. Πραγματικά ένιωσα ότι ήρθα σε επαφή με το μικρό παιδί μέσα μου. Θυμήθηκα όταν ήμουν μικρή που πηγαίναμε με τον μπαμπά μου στο σπίτι μας. Το σπίτι μας χτίστηκε το 1978 το πατρικό μου. Δηλαδή μετακομίσαμε στο σπίτι εκείνο και μετά από μερικές μέρες γέννησε η μαμά μου τον αδερφό μου, ο οποίος είναι γεννημένος 9 Ιουνίου του 1978. Και θυμάμαι ότι τη χρονιά πριν να πάμε στο σπίτι, δηλαδή από τότε που ήμουν 2,5-3 ετών, ήμουν 3 ετών όταν μετακομίσαμε εκεί, πρέπει να ήμουν 2-2,5. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε με τον πατέρα μου που επέβλεπε τις εργασίες δόμησης του σπιτιού, γιατί ο μπαμπάς μου έχει τελειώσει τεχνικό λύκειο και ήταν σε ένα τμήμα που ήταν για αρχιτεκτονική, προετοιμαζόταν. Και είχε και την εισδοχή στην αρχιτεκτονική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη και πήγε στη θεολογία. Άρα έχει γνώσεις επίβλεψης κτηρίων.
πήγαινε με τον παπά μου για να επιβλέπει το κτίριο. Πήγαινε και αρχιτέκτονας φυσικά, όχι μόνο ο πατέρας μου. Και το σπίτι των γονιών μου είναι ένα από τα πρώτα σπίτια που έχει σχεδιάσει μια εξαιρετική αρχιτέκτονας στην Πάφο. Η Μαρία, το θα το πιστεύω, θα το θυμηθώ. Μαρία Οικονομίδου. Μαρία Οικονομίδου. Νομίζω, είναι Μαρία Οικονομίδου, νομίζω. Μαρία Οικονομίδου, ναι. Είναι μια εξαιρετική αρχιτέκτορας, είναι στην ηλικία των γονέων μου και όταν σχεδίασε αυτό το σπίτι, το δεύτερο σπίτι που είχε σχεδιάσει μετά που επέστρεψε από το Μετσόβιο που σπούδασε αρχιτεκτονική και έχει σχεδιάσει και τα σπίτια άλλων φίλων των γονιών μου, γιατί ήταν αυτή μια φουρνιά νεαρών ανθρώπων στην Πάφο τότε, οι οποίοι είχαν έρθει από την Αθήνα, από τις σπουδές τους, ίσως γνωρίζονταν και από εκεί. Με αυτή την κυρία νομίζω έχουμε και μια μακριανή συγγένεια, η μαμάνα της νομίζω, τα ξαδέρφια της μάνας μου, όπως και να έχει, και είναι πολύ ωραίο σπίτι. Έχει πολύ ωραία αρχιτεκτονική. Πηγαίναμε λοιπόν εκεί πέρα, που επέβλεπε ο πατέρας μου σπίτι, έβλεπε τι γινόταν. Θυμάμαι έτσι μια εικόνα πολύ χαρακτηριστική, που θυμάμαι το δωμάτιό μου, το οποίο τώρα το χρησιμοποιεί ο γιος μου στην Πάφο όταν μπαίνει, που θυμάμαι πως ήταν το δωμάτιό μου, που ήταν τα κουφώματα στους τοίχους, ήταν πρωτού που ήταν ντουλάπια. Θυμάμαι τις σκηνές. Θυμάμαι γενικά από τα δύο μου και μετά θυμάμαι πολλά πράγματα. Και από, το ένα, από, τα, από 18 μηνών ίσως, από τότε που μιλάμε, λέει, και αρθρώνουμε λόγο και κατανοούμε καλά τον λόγο και μιλάμε κι εμείς οι ίδιοι, αποθηκεύουμε τις αναμνήσεις λεκτικά και έτσι μπορούμε να τις ανασύρουμε. Και θυμάμαι λοιπόν όταν πηγαίναμε με τον πατέρα μου. Με στα φανάρια τώρα, μπορώ να πιω λίγο νερό. Όταν πηγαίναμε με τον πατέρα μου, εκεί που χτιζόταν το σπίτι, ότι προετοίμαζε ο πατέρας μου το χώμα για να φυτέψουμε φυτά. Και επειδή η μακαρίτισσα γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, η Θέκλα, είχε μεγάλη αυλή, μπαξέ, είχε και κότες, είχε και κουνέλια, είχε πάρα πολλά λουλούδια, της άρεσαν πάρα πολύ τα λουλούδια και γενικώς της άρεσε η Κυπουρική και στον πατέρα μου αρέσει. Και θυμάμαι που πηγαίναμε και σκαλίζαμε, σκάλιζε ο πατέρας μου και εγώ βοηθούσα, κουβαλούσε χώμα, κόκκινο χώμα είχε φέρει τότε. Ενώ εδώ στον κήπο έχει εκ του φυσικού κόκκινο χώμα. Δεν ξέρω αν είναι όλη η περιοχή έτσι, αν το έχει φέρει προηγούμενος ένοικος του σπιτιού. Μπορεί να το έχει φέρει προηγούμενη ένοικος, γιατί και αυτή της άρεσε πολύ. Η προηγούμενη κυρία που έμενε στο σπίτι που μένω εγώ τώρα, της άρεσε πάρα πολύ η Κυπουρική. Λοιπόν, και θυμήθηκα όλες αυτές τις σκηνές. Θυμήθηκα που φυτεύαμε τις ροδιές στην αυλή σε εκείνο το σπίτι. Ο αδερφός της μάνας μου, ο μεγάλος, ο Μακαρίτης, ο Γιάννης, ήταν δάσκαλος, αλλά είχε μεράκι τα φυτά και είχε φυτόριο. Και πηγαίναμε και παίρναμε φυτά από το θείο μου, τα οποία θυμάμαι τότε τα φυτά ερχόντουσαν μέσα σε κάτι μαύρες σακούλες με χώμα. Είχαν κάτι σακούλες ειδικές που ήταν για τα φυτά, που είχαν και τρύπες από κάτω. Και φυτεύαμε τα φυτά, είχαμε φυτέψει φράουλες, πολλά χρόνια καλλιεργούσαμε τις φράουλες, πάρα πολλές τριανταφυλιές, λεμονιές, γιασεμί, αγιόκλημα, απ' όλα. Τότε δεν γνωρίζαμε ότι είχα αλλεργίες, συνεχώς φτανιζόμουν, εγώ έβγαζα ξανθήματα, αλλά δεν... Τα φυτά. Και έτσι χθες, ενώ καθόμουν κάτω στο χώμα και ασχολιόμουν με την προετοιμασία του εδάφους, δεν ξέρω αν την έκανα και καλά, θα δείξει το ξεκαθάρισμα, το αφράτεμα, το εδάφος, που έβγαζα αυτές τις ρίζες τις αχρίαστες, οι οποίες, τις οποίες οι ανάφινα θα έβγαζαν βλαστούς άλλους από τους επιθυμητούς, οι οποίοι θα έπνιγαν τα λαχανικά που θέλω να φυτέψω. Θυμάστε σε μια φάση στον κήπο παλιότερα που έψαχνα να βρω τη Δάφνη? Γιατί θυμάστε που ήταν πνιγμένη από δυος μου άγριο, ο οποίος σήμερα μου είχε σπάσει και τη μύτη. Σε εκείνη την περιοχή λοιπόν. Και βγάζοντας όλες αυτές τις ρίζες, σκεφτόμουν πώς την ψυχή μας, πόσες ρίζες πρέπει να έχουμε να βγάλουμε, πόσα πράγματα να ξεριζώσουμε από μέσα μας, κολλήματα, κομπλεξιλίκια, ιστορίες κακά. Έκανα και τέτοιες σκέψεις, ψυχοφέλιμες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μετά κατά τις 11.30, 12 παρά, πήγα, κάνω μια συνήθεια την οποία δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, που τη βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμη, ότι φοράω όταν ασχολούμαι στον κήπο, και τα παπούτσια, γιατί είναι ρούχινα, παλιά αθλητικά, και τα παπούτσια και τα γάντια.
και τα ρούχα που φορά που γεμίζουν λάσπες, κάλτσες κλπ. Τα βάζω στο πλυντήριο σε μια γρήγορη πλύση στους 20 βαθμούς και στα 800 κύκλους, που είναι ακριβώς για να φύγουν τα χώματα. Τα μεν παπούτσια και τα γάντια τα αφήνω να στεγνώσουν, τα υπόλοιπα τα ξαναπλένω μαζί με τα κανονικά τα ρούχα. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι εγκαταστασίες, δεν μ' αρέσει να έχει λασπωμένα ρούχα από εδώ, λασπωμένα ρούχα από εκεί, τα οποία κάποιος να νομίζει ότι θα τα ξαναφορέσει. Προτιμώ να πλένονται. Αυτή ήταν η χθεσινή μου μέρα και έχω να πω ότι το τελευταίο κομμάτι, το κυπουρικό, ήταν και το πιο ικανοποιητικό και το πιο έτσι δημιουργικό και εκείνο που σε αφήνει μια αίσθηση πληρότητος. Δηλαδή ξεκίνησες να κάνεις κάτι, σου δόθηκε κάτι το οποίο ήταν σε μια δεδομένη συνθήκη και δούλεψες, έπαιξες. Αυτό με το να καθίσω κάτω στο χώμα ήταν καταπληκτικό και ήταν και πολύ καλή ιδέα, γιατί δεν μπορούσα τη μέση μου σήμερα, δεν καταπώνεσα τη μέση μου και τη σπονδυλική μου στήλη κτλ. Δεν φτάνει που καταπονείται από τόσα κιλά που κουβαλάει. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα εκεί όπως ήμουνα, όπως καθόμουν κάτω και έσκυβα για να σκαλίσω, σκέφτηκα ότι σίγουρα θα έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια αναπηρία που δεν μπορούν να περπατήσουν ή που τους λείπει κάποιο μέλος, οι οποίοι θα μπορούσαν με τον ίδιο τρόπο να κάνουν κυπουρική και να την ευχαριστούνται. Μου άρεσε αυτό σαν ιδέα. Που σίγουρα γίνεται και στην πράξη. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυσκολίες, αναπηρία βάδισης ή οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι μπορούν είτε από την αναπηρική τους καρέκλα, είτε κάτω να καθίσουν ή να ξαπλώσουν και να κάνουν δουλειά με το χώμα. Είναι πάρα πολύ θεραπευτικό. Φυσικά κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, γιατί περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε αυτά τα πράγματα και έχετε εμπειρία θεραπευτική της κυπουρικής, αλλά ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, τώρα έχω κατέβει στην πόλη, πάω να βρω την Αναστασία τη Σταύρου, τη φίλη μου, για να υπογράψω εκείνα τα χαρτιά που σας έλεγα, που στα 45 αποφάσισα να κάνω ασφάλειες. Μου λέει η κόρη μου, αντιλαμβάνεσαι, μου λέει, ότι είσαι deep για deep. Τον καιρό που ήμασταν μικροί, δεν έκανες ασφάλεια να ασφαλίσεις το εισόδημα ως αυτοεργοδοτούμενοι ή να έχεις μια έξτρα σκάλυψη, αν έχεις ένα θέμα υγείας, να μπορείς να παίρνεις κάτι. Όταν ήμασταν μικροί, δεν το σκέφτηκες αυτό. Τώρα που μεγαλώσαμε, το σκέφτηκες. Δεν πειράζει όμως, μου λέει. Καλά κάνεις, γιατί είναι καλό για σένα. Είναι καλό για την δική σου προστασία. Και μου είπε αυτό το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα και μου λέει ότι από τη στιγμή που εμείς θα τελειώσουμε τις σπουδές μας, και ο Λάζαρος το λέει αυτό φυσικά, γιατί ο Λάζαρος είναι στο τέλος, από τη στιγμή που θα τελειώσουμε τις σπουδές μας θα εργαζόμαστε και δεν θα θέλουμε να μας συντηρείς εσύ. Χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Όχι ότι είχα σκοπό να τους συντηρήσω, αλλά χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό που από μόνη της ακολουθεί το δικό μου το παράδειγμα, το οποίο είναι οικονομική ανεξαρτησία, ψυχική ανεξαρτησία, πνευματική ανεξαρτησία και όλα τα συναφή. Εγώ δεν το πολύ κατάφερα και πολύ νωρίς. Δηλαδή μου πήρε αρκετά χρόνια να το πάρω απόφαση, ρε παιδί μου, ότι στα χέρια μου είναι όλα. Όχι ότι δεν ήταν στα χέρια μου όλα, ήταν στα χέρια μου όλα, αλλά είχα κάποιες άλλες σκέψεις επηρεασμένες και από παλιούς τρόπους σκέψης. Τώρα το έχω ξεπεράσει. Και θεωρώ ότι τα παιδιά είναι πολύ ενδιαφέρον, όχι επειδή ενδιαφέρον, είναι απαραίτητο, είναι χρήσιμο, είναι ουσιώδες να συνειδητοποιήσουν ότι ναι μεν έχω γεννηθεί σε αυτή την οικογένεια, η οικογένεια στην οποία έχω γεννηθεί έχει για όσων παιδιών η οικογένεια τους έχει μια οικονομική ευχέρεια, έχει οικογένεια με οικονομική ευχέρεια, όμως είναι δική μου η ζωή, από την ενηλικίωση μου και μετά, από το πέρας των σπουδών μου και μετά θα φτιάξω κι εγώ τη δική μου ζήση. Δεν θα στηρίζομαι στο ότι έχει κάποια χρήματα η οικογένειά μου στην άκρη. Εγώ δεν έχω χρήματα στην άκρη. Εγώ γι' αυτό έκανα και αυτή την ασφάλιση. Ώστε σε περίπτωση που μου συμβεί κάτι, είτε υγεία, είτε ατύχημα, είτε τίποτε άλλο, να μπορώ να ασφαλίσω το εισόδημά μου, να μπορώ να έχω κάποιο εισόδημα από την ασφάλεια. Λοιπόν, παιδιά τα οποία έρχονται από οικογένειες που δικοί τους έχουν χρήματα στην άκρη, έχουν ακίνητα από τα οποία παίρνουν μερίσματα ή μετοχές που παίρνουν μερίσματα ή παθητικά εισοδήματα κλπ. Να επαναπαύονται και να μην δημιουργούν και να μην είναι δημιουργικοί και να μην είναι ελεύθεροι και αυτεξούσιοι. Πολύ σημαντικό πράγμα είναι οι άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι βεβαίως να είμαστε ελεύθεροι και αυτεξούσιοι. Αυτές είναι οι σκέψεις μου σήμερα. Θα πάω στην Αναστασία όπως σας είπα, μετά θα πάω στο ταχυδρομείο να πάρω πράγματα. Νομίζω έχω πακέτα στην ταχυδρομική μου θηρίδα, δηλαδή,
Και μετά θα πάω να πάρω και μια καινούρια τσάπα, ένα καινούριο κασμά. Τρέμε κόσμε. Έχουμε φτιάρι δυνατό, θα πάρουμε και κασμά δυνατό. Τσάπα, τσάπα τη λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο. Να πάρω λίγο χώμα για να ενισχύσω εκεί που έχω φυτέψει, γιατί φοβάμαι να βάλω τώρα το κόπρι που είναι μικρά τα φυτά, μην τα κάψω. Έχω σχέδια για το κόπρι που μου έχετε δώσει, κυρία Αντρούλα. Έχω σχέδια να τελειώσει η καλοκαιρινή σοδειά, να το αναμίξω με το χώμα και να φτιάξω εκεί πέρα ωραία πράγματα. Δηλαδή να το βάλω μέσα στο χώμα, να εμπλουτιστεί το χώμα, να το σκαλίζω συχνά, να το τσαπίζω συχνά, ούτως ώστε να έχουμε για την επόμενη φορά που θα φυτέψω. Δεν ξέρω πού θα φυτέψω μετά. Θα κοιτάξω, θα μπω στο κανάλι το Χτίμα του Παππού να μάθω πότε φυτεύουμε ξανά. Πότε φυτεύουμε, τι φυτεύουμε το φθινόπωρο, τι φυτεύουμε το χειμώνα. Θα μάθω πού θα πάει. Αυτά, αγαπημένοι μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Σας αγαπώ και φιλιά. Και τώρα βλέπετε, από εδώ κλείνω το βίντεο. Πολύ